Κυρία Ακτενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Να ξεκινήσω από το τελευταίο. Είχα ένα φίλο ακροατή, μας έστειλε ένα μήνυμα και μέσα σε όλα λέει και να έχουμε ειρήνη. Ειρήνη, ωραία λέξη, αλλά για να την πετύχεις πρέπει κιόλας να κινητοποιηθείς, να πιέσεις, να φωνάξεις. Γιατί αν κάθεσαι μια πολυθρόνα, μάλλον δεν θα το πετύχουμε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Και είναι ακριβώς αυτό που φωνάζουμε και καλούμε το λαό να κάνει μαζί με την ένταση της πίεσης της κυβερνήσης και στη δική μας και οι άλλοι λαοί στις κυβερνήσεις τους για το να σταματήσει το μακελιό στη Γάζα. Καλούμε κάθε μέρα σχεδόν σε συλλαλητήρια, σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης, σε συναυλίες. Είναι ξεκάθαρο, από την πρώτη στιγμή το είπαμε, ότι ο μόνος δρόμος για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, αλλά και συνολικότερα έτσι πια όπως είναι το κουβάριο των γεωπολιτικών εξελίξεων πια στις μέρες μας, περνάει μέσα από την αναγνώριση του ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα όρια του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό είμαστε αλληλέγγυοι με τον Παλαιστινιακό λαό και αυτή τη φορά απέναντι στον αγώνα του απέναντι στους κατακτητές του. Γιατί το Παλαιστινιακό είναι ένα πρόβλημα κατοχής και εισβολής. Και μόνο αν το δούμε έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε τη λύση για την ειρήνη. Μάλιστα. Κυρία Ακτενά, έχω ένα μήνυμα από ένα φιλόκροατη, τον κύριο Λιγούρκα Καταβελάκη, ο οποίος λέει το εξής. Εγώ δεν ξέρω τι λέει το ΚΚΕ. Εγώ θέλω απλά να πω το εξής, ότι η Παλαιστίνη έχουν επιλέξει τη Χαμάς να τους εκπροσωπεί, που είναι τρομοκράτες. Μπορείς να συζητήσεις με τρομοκράτες? Να πούμε, ενδιαφέρον ερώτημα, το ακούμε συχνά και εδώ πέρα πρέπει να ανατρέξουμε λίγο και στην ιστορία. Να πούμε ότι για το Ισραήλ, για το κράτος του Ισραήλ, οι Παλαιστίνοι ήταν πάντα τρομοκράτες. Είτε τους εκπροσωπούσε η PLO, με το πολιτικό της σκέλος της Φατάχ, είτε οποιαδήποτε άλλη δύναμη. Ποτέ το Ισραήλ, το κράτος του Ισραήλ δεν αναγνώρισε το δικαίωμα των Παλαιστινίων σε πατρίδα. Τώρα, για το θέμα της τρομοκρατίας και κατά πόσον η Χαμάς είναι τρομοκράτης ή όχι, εδώ θα πρέπει πραγματικά να θυμηθούμε λίγο το πώς εργαλειοποιείται η τρομοκρατία και ως λέξη και ως πρακτική για να νομοθετηθούν κατασταλτικά μέτρα απέναντι στους λαούς, αλλά και για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής από τη μεριά κυρίως τον ΗΠΑ, έτσι ξεκίνησε, και τον, και τον συμμάχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το έχουμε δει και από την Ρωσία. Το τι σημαίνει τρομοκρατία, να ανατρέξουμε λίγο, να θυμηθούμε ότι οι Ταλιμπάν, για παράδειγμα, φτιάχτηκαν τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για να στηρίξουν τον πόλεμο απέναντι στους Σοβιετικούς τότε στο Αφγανιστάν. Τότε ήταν δημιούργημά τους. Μετά έγινε νούμερο ένα στόχος στον αντιτρομοκρατικό τους, όπως τον έλεγαν αγώνα. Να θυμηθούμε τον Ουτσεκά στο Κόσοβο, τον οποίο τον είχαν μέχρι το 1998 στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων και μετά τώρα θεωρείται απελευθερωτικός, εθνικός απελευθερωτικός στρατός και συνομιλητής τους. Να θυμηθούμε το με πόσους τρόπους βγάζουν και βάζουν κράτη ολόκληρα σε χώρες των τρομοκρατών, ανάλογα με τις συμμαχίες που επιδιώκουν κατά περίπτωση στις διάφορες περιοχές του κόσμου. Να θυμηθούμε το Ιράν ως κράτος θεωρείται τρομοκράτης. Ως κράτος ολόκληρο, κυρίαρχο και αναγνωρισμένο. Και άλλα πολλά τέτοια. Άρα λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε ότι γι' αυτό είπα από την αρχή, το πρόβλημα στο Παλαιστινιακό δεν είναι πρόβλημα Χαμάς-Ισραήλ. Δεν είναι το θέμα να χαρακτηρίσουμε το Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση ή όχι και να αρχίσουμε να συζητάμε για το τι είναι τρομοκρατία και ποια οργάνωση πληρεί αυτά τα κριτήρια. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι και πριν την ύπαρξη της Χαμάς, στην Παλαιστίνη σκοτώνονταν άνθρωποι, υπήρχαν επικισμοί, υπήρχαν αρπαγές περιουσιών, υπήρχαν οπλισμένοι έπικοι και τώρα. Και τώρα, ακόμα και πριν την 7η Οκτώβρη, στη Δυτική Όχθη κάθε τρεις και λίγο γινόταν τέτοια επεισόδια. Δεν υπήρχε Χαμάς, όπως δεν υπάρχει και τώρα. Θέλω ένα σχόλιο για την απόφαση της κυβέρνησης
να απέχει από το ψήφισμα γιατί είναι και χειρία στη Γάζα και αυτή την πλήρη στήριξη που δίνει στο Ισραήλ. Λέει ότι αυτά είναι τα συμφέροντα της Ελλάδας και αυτό κινηθήκαμε έτσι. Ναι. Τα συμφέροντα της Ελλάδας δεν είναι τα ίδια για όλους. Δεν ξέρω πώς εννοούν την Ελλάδα. Ο ελληνικός λαός έχει εκφραστεί και εκφράζεται καθημερινά και δείχνει τη στήριξή του στον αγώνα των Παλαιστινίων και την αλληλεγγύη του σε αυτό. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπεί, δεν εκφράζει τα αισθήματα του ελληνικού λαού πάνω σε αυτό το ζήτημα. Και το ίδιο συμβαίνει σε πάρα πολλές άλλες χώρες του κόσμου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν υπάρχουν ενιαία εθνικά συμφέροντα. Αυτό που εννοεί η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι οι επιδιώξεις των μεγάλων συμφερόντων στη χώρα μας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή περνάνε μέσα από συμμαχία με το Ισραήλ με στόχο να προωθηθούν διάφορες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο που έχουν να κάνουν και με εμπορικές επιδιώξεις, δρόμοι του εμπορίου, πρόσβαση σε πρώτες ύλες και το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και με τους μεγάλους οξυμένους ανταγωνισμούς μεταξύ εμπεριαλιστικών στρατοπέδων, που μία έκφρασή τους αυτή τη στιγμή είναι, τη βλέπουμε και στην Ουκρανία. Άρα λοιπόν το ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει επιλέξει να συνταχθεί με αυτούς τους σχεδιασμούς που ουσιαστικά προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της πλειοψηφίας του λαού μας, που το μόνο που τον συμφέρει είναι η ειρήνη στην περιοχή. Μάλιστα. Γιατί οτιδήποτε άλλο θα πληρώσει με τα παιδιά του, με το αίμα του, με το βιός του. Μάλιστα. Αρθούμε λιγάκι εδώ στα δικά μας. Λένε κάποιοι, ξέρετε ότι η κυβέρνηση έχει επαναπαυθεί στις δάφνες του 41% και έχει χαλαρώσει. Έχει σχεδόν αποδιοργανωθεί στο, σαν κυβερνητικό σχήμα και το αυτοκίνητο το πηγαίνει αυτομάτως. Αυτό λένε είναι αποτέλεσμα της έλλειψης αντιπολίτευσης ουσιαστικής. Συμφωνείτε σε αυτό εσείς? Όχι, δεν συμφωνούμε. Εξάλλου και το προηγούμενο, στην προηγούμενη θητεία της που κυβερνούσε με 38, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι το προηγούμενο ποσοστό, δεν είναι πολύ διαφορετικό. Και η αξιωματική τότε αντιπολίτευση είχε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν είδαμε καμιά ουσιαστική αντιπολίτευση από εκείνη τη μεριά. Και τότε και τώρα αντιπολίτευση ασκούσε. Καλά, τότε όμως είχαμε μια διετία κορονοϊό, είμαστε όλοι κλεισμένοι. Τι αντιπολίτευση να κάνεις και δεν γινόταν τίποτα. Πάντως όντως σαν αντιπολίτευση ζητάς κοινό υπουργό υγείας όταν πολεμάς την πανδημία. Όπως έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τότε. Αλλά τέλος πάντων, ας έρθουμε στο σήμερα. Αυτή τη στιγμή και σε αυτή τη φάση, το μόνο κόμμα που ασκεί αντιπολίτευση από τη μεριά των λαϊκών συμφερόντων, και το τονίζω αυτό, γιατί αντιπολίτευση μπορεί να ασκούν πολλοί. Για πάρα πολλούς λόγους μπορεί να διαφωνεί κάποιος με την ασκούμενη πολιτική. Το θέμα είναι ποια συμφέροντα εκπροσωπείς όταν μάχεσαι αυτή την πολιτική, όταν επιχειρηματολογείς ενάντια στην πολιτική και την πολεμάς. Και σε αυτή τη φάση το μόνο του κόμμα, δυστυχώς αν θέλετε, που ασκεί τέτοια αντιπολίτευση είναι το ΚΚΚ. Έχει λοιπόν αντιπολίτευση η κυβέρνηση απέναντί της και αυτό φάνηκε και στα νομοσχέδια που έχει περάσει μέχρι τώρα, σε ποιον απευθύνεται, σε ποιον επιτίθεται κατά την συζήτηση των διαφόρων νομοσχεδίων, αλλά και βέβαια στους χώρους δουλειάς και έξω στο δρόμο, ποιοι βρίσκονται καθημερινά, ποιοι πρωτοστατούν και ποια αιτήματα προτάσσονται έναντι της πολιτικής που ασκεί η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, το ότι δείχνει αυτό που λένε να μην έχει, να είναι με ένα εντός εισαγωγικών, επιτρέψτε μου τον όρο τώρα, αποθρασιμένη, αυτό έχει να κάνει με περισσότερο με το πώς ασκήθηκε και η διακυβέρνηση από άλλες δυνάμεις πριν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, έχει χαθεί πάρα πολύ έδαφος όλα αυτά τα χρόνια με τη βοήθεια αντιλαϊκών, αντιδραστικών πολιτικών, που βέβαια εμείς τώρα καλούμαστε να αναχαιτήσουμε αυτό τον κατήφορο και να ανακτήσουμε. Πάντως, αν είναι τα πράγματα όπως τα λέτε, μάλλον ο κόσμος δεν αντιδρά στην πολιτική της κυβέρνησης. Γιατί βλέπετε, ανεξάρτητο ποσοστό που πήρε στις εκλογές και στις περιφερειακές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε εκλογικά. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μήπως κάνετε λάθος εκτιμήσεις, διαβάζετε διαφορετικά τα γεγονότα. Εντάξει, το ΚΚΕ κέρδισε κάποια πράγματα, αλλά κυρίως γιατί χάσανε τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά γενικώς ο κόσμος, η Νέα Δημοκρατία δεν έχασε από αυτή την ιστορία. Μα η εκτίμησή μας είναι ακριβώς αυτή.
ότι συνολικά ο συσχετισμός είναι αρνητικός. Εμείς δεν θεαμοβλογούμε. Δεν λέμε ότι επιτέλους ο κόσμος κατάλαβε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και είναι αποφασισμένος να συγκρουστεί μαζί. Κοιτάξτε, είναι άλλο πράγμα το να όλοι να λένε ναι, αυτή η πολιτική είναι εναντίον μας και ναι, η ζωή μας γίνεται κάθε μέρα και χειρότερη, και είναι άλλο πράγμα να είναι αποφασισμένοι να συμπορευτούν μαζί μας και να συγκρουστούν με αυτή τη πολιτική. Και αυτό είναι που εμείς θεωρούμε πραγματικό κέρδος. Εκεί λοιπόν ναι, καταγράψαμε κάποιες μικρές νίκες, αν θέλετε. Είχαμε κάποια μικρά κέρδη στη σύμπηξη αυτού του μετώπου απέναντι σε αυτό τον οδηγοσοκτήρα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ωστόσο, σαφέστατα ο κόσμος ακόμα, η πλειοψηφία του κόσμου είναι εμπλοκισμένη σε σχήματα εναλλαγής μιας παρόμοιας άσκησης πολιτικής. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η προσδοκία ότι κάτι θα γίνει στο σοσιαλδημοκρατικό στρατόπεδο. Και εμείς λέμε να μην έχει άλλες αυταπάτες. Φαίνεται όλο αυτό που ζούμε όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις μέρες, το θέατρο που βλέπουμε όλο αυτόν τον καιρό να εκτυλίσσεται, η παροδία, συγγνώμη, όπως θέλετε, το χαρακτηρίζουμε με διάφορους τρόπους, όλες αυτές οι ζυμώσεις στο σοσιαλδημοκρατικό στρατόπεδο δεν θα δώσουν κάτι ελπιδοφόρο πραγματικά για τον κόσμο. Πάντως γίνονται ζυμώσεις, γίνονται παρασκηνιακές συζητήσεις και κατανοούν ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο ισοδύναμα κόμματα, πρέπει κάτι να γίνει. Ναι, αυτό είναι, όπως λέγεται πια ανοιχτά, χρειάζονται το δεύτερο πόλο εξουσίας που θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα του συστήματος. Αυτό το λένε ανοιχτά πλέον. Αυτός ο δεύτερος πόλος λείπει και είναι κουτσό ο χορός. Έτσι κουτσένει το σύστημα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι ο κόσμος δεν έχει να ωφεληθεί από ένα ισχυρό σύστημα και πριν τις εκλογές. Δεν ωφελείται από ένα ισχυρό σύστημα που καταφέρνει και να αλλάξει τους πρωταγωνιστές μόνο. Ή αλλάζει χέρια κουτάλα τη στιγμή που η βασική πολιτική εναντίον του είναι η κοινή και η ίδια. Απέναντι σε αυτή την πολιτική πρέπει να αποφασίσει ότι πρέπει να σηκωθεί, να βγει έξω, να πολεμήσει για τη ζωή του. Και εκεί πέρα θα μας βρει δίπλα του. Αυτό λέμε. Δεν έχει να κερδίσει τίποτα από εναλλαγή πρωταγωνιστών. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Αυτό λέμε από την αρχή. Μάλιστα. Και αυτό που λέτε, αυτός ο δεύτερος ισχυρός πόλος, προφανώς κάποια στιγμή κάπου θα καταλήξει όλη αυτή η ζύμωση. Ναι, πρέπει να υπάρξει, αυτό το σύστημα έτσι δουλεύει. Για να μπορεί ακριβώς να εγκλωβίζει μάζες σε αυτό. Μάλιστα. Αλλά αλήθεια, τι έχει να κερδίσει ο κόσμος αυτό το πράγμα? Να σας πω απλά, θα πει κάποιος να βρεθεί αυτός που θα διώξει το Μητσοτάκη σε πρώτη φάση. Ναι, βλέπετε όμως πως όλη αυτή η αντιπολίτευση που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως τα προηγούμενα χρόνια με τον αντιμητσοτακικό ας πούμε λόγο, τελικά κατέληξε στο να επιζητούν έναν αντιμητσοτάκι, όχι έναν που, όχι να αρθρωθεί ένας λόγος ενάντια στην ασκούμενη πολιτική. Πάντως λένε αυτό κάποιοι, είναι το διακύβευμα. Αν δεν, τα μέσα ενημέρωση δεν στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, μάλλον για πολλές δεκαετίες ακόμη θα είναι ο κ. Μητσοτάκης στην εξουσία. Και εγώ ξαναλέω, είναι ζήτημα προσώπων. Δεν παίζει ρόλο το πρόσωπο στην πολιτική και στην ιστορία, αλλά ο ηγέτης παίζει ρόλο, σημαντικό. Αλλά εδώ πέρα έχουμε ένα πιο σοβαρό ζήτημα από το πρόσωπο και λέγεται ασκούμενη πολιτική. Το πρόσωπο όμως καθορίζει το πολιτικό σκηνικό, την πολιτική που θα ακολουθήσουν οι πολίτες. Θα με επιτρέψετε, νομίζω έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό. Γιατί η ασκούμενη πολιτική στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι κοινή με την ασκούμενη πολιτική σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν υπάρχουν αντίστοιχες. Είναι αλλιώς εκεί πέρα οι εναλλαγές, οι συσχετισμοί ανάμεσα στα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία. Και βλέπετε ότι η πολιτική είναι κοινή. Υπάρχουν κάποιες στρατηγικές επιδιώξεις, οι ράγες που λέμε, που έχουν στρωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Το ποιος θα είναι πώς το λέμε, μηχανοδηγός του τρένου, να το συζητήσουμε κατά πόσον έχει σημασία ή όχι. Παίζει, αλλά παίζει τώρα ο ηγέτης ρόλο. Μπορεί κάποιος να φτιάξει πιο πολύ και άλλος πιο αργά, αλλά οι ράγες είναι που σε πάνε στον προορισμό σου. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Ακτενά, να σας ευχαριστήσω πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος. Πρέπει να πάω και εγώ διαφημίσεις σιγά σιγά και δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.